εσύ, δεν πιστεύω. Ας πούμε φωτογραφία. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Υιού Πνεύματος. Αμήν. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά και ευλογημένα. Και κόψε κλειδί τα κομμάτια. Εύχομαι ο καινούργιος χρόνος να μας χαρεί υγεία, χαρά και εργασία και ηρεμία στον τόπο μας. Να είστε καλά. Να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία, να ευχηθώ καλή χρονιά. Τους πατέρες, τον πολύ αγαπημένο μας ευδόκιμο. Όλους τους αυτοδιοικητικούς που παραβρίσκονται. Την οικογένειά μου. Θα ήθελα να πω ότι είναι μια... Δεν πειράζω, ποιο θέλω να κοντά. Θα ήθελα να σας πω ότι είναι μια συγκινητική μέρα για μένα, γιατί είναι η τελευταία πίτα που κόβω ως έπαρχος. Καθιερώσαμε αυτόν το θεσμό της κοπής της πίτας του επάρχου στην προσπάθειά μας να επαναφέρουμε στη συνειδήση του κόσμου το θεσμό του επαρχείου. Ένας θεσμός που μέσα από τον Καλλικράτη δυστυχώς αντώνησε, η προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι απαραίτητη. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα. Η σχέση μας πέρασε από πολλά κύματα, αλλά πάντα ήταν ειλικρινή και γι' αυτό οδήγησε νομίζω σε μια πολύ καλή συνεργασία με τους περισσότερους. Αλλά αυτό που ήθελα να πω, επειδή είναι μια προεκλογική περίοδος και πρέπει να κρατήσουμε ένα επίπεδο στη δύσκολη συλλογή συλλογής των ψήφων, δεν θα ήθελα αυτούς τους ανθρώπους να τους βάλουμε σε αυτό το παιχνίδι. Ό,τι θέλετε, το λέτε για μένα. Το θεσμό του επαρχείου, παρακαλώ, θα το κουμπάτε και αναφέρουμε σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις που επιμένουν να βγαίνουν από τα τέλη Ιουλίου. Δεύτερον, θα ήθελα, έχουμε καθιερώσει τελευταίες τρεις πίτες, να τιμούμε μέσω των προϊσταμένων τα τμήματα κάθε φορά και διαφορετικό. Επειδή αυτό είναι η τελευταία χρονιά, πάλι ένα θα τιμήσουμε, αλλά θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα τμήματα. Πρόπερση τιμήσαμε την κτηνιατρική υπηρεσία στο πρόσωπο του προϊσταμένου του Γιώργου του Πηλιάτρου, του κτηνιάτρου. Πέρσι το τμήμα των μεταφορών. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο τμήμα υγείας. Δήμητρα, για σένα εδώ. Και θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Δήμητρα, γιατί παρόλο που είχαμε μια δύσκολη σχέση, είχαμε μια ειλικρινή σχέση και νομίζω ότι στην πορεία τα καταφέραμε, αλλά και γιατί ότι αυτή η κοπέλα εξυπηρετεί άλλα δύο νησιά, έχοντας δύο μικρά παιδιά. Θέλω να την ευχαριστήσω δημόσια. Και το διοικητικό, το τμήμα της αγροτικής οικονομίας. Και σήμερα θα τιμήσουμε το τμήμα των τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άμβρου. Αυτό
Το κάνουμε για δύο λόγους. Πρώτον, νομίζω ότι είναι μια πολιτική επιλογή το να ξανανοίξουμε, γιατί δυστυχώς αν κλείσει οι τεχνικές υπηρεσίες, είναι μια πολιτική μου επιλογή που δικαιώθηκα. Και επίσης, θα ήθελα προσωπικά να ευχαριστήσω την Ευλαλία την Κερετζή για την εργατικότητά της, τη μεθοδικότητά της και την ακεραιότητά της. Στα πλαίσια αυτά, επίσης θα πω κάτι, ότι κανένας αυτοδιοικητικός δεν ασχολείται με τα αυτοδιοικητικά χωρίς να θέλει να προσφέρει. Το θέμα είναι ότι αν δεν έχει ανθρώπους από πίσω του να την υποστηρίξουν, δεν θα μπορέσει να προσφέρει. Και ευχαριστώ λοιπόν όλα αυτά τα παιδιά για αυτό που καταφέραμε. Δεν θα πω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε και περισσότερα, αλλά είμαι σίγουρα ότι ο επόμενος έπαρχος, και έχουμε και υποψηφίους για την Περιφερειακή Ενότητα Άνδρου, είναι ο κύριος Λάσκαρης, ο κύριος Γουρατζέλης. Μου τηλεφώνησε και ο κύριος Σαρής, δεν θα μπορέσει να έρθει. Αυτό που θέλω να πω ότι είναι, παρόλο που φεύγω από αυτό το χώρο στις 31 12, να ξέρετε ότι όποιος και να εκλεγεί θα είμαι δίπλα του. Θα είμαι δίπλα του γιατί το αγάπησα, το πόνεσα και, και δούλεψα πολύ συστηματικά για αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ υπηρεσία είμαι, υπηρεσία εκπροσωπώ και κάνω τη δουλειά μου. Τώρα αυτό δεν είναι. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω, επειδή βρίσκονται σήμερα εδώ τα δύο μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής του Μουστακίου, τον Γιώργο Τετραμνάκο και τον Γιάννη του Ξανθό. Γιατί πραγματικά είναι η πλευρά αυτή που εγώ ως έπαρχος αφιέρωσα πάνω από το 70% του χρόνου μου. Θα τους ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία που αναπτύξαμε μεταξύ μας και να ευχηθώ αυτή η ποιότητα της Διαχειριστικής Επιτροπής να προκύψει και από την επόμενη σύνδεση. Σας ευχαριστώ όλους πολύ και θα ήθελα τέλος να ευχαριστήσω τους ανθρώπους, τους συνεργάτες μου, τον αδερφό μου, τα παιδιά που ήταν από τις επιχειρήσεις μας, τον Άγγελο που δουλεύει στις επιχειρήσεις μας και εμάς. Και τις υπέροχες χώρες μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Όποιος φέρει το φλουρί έχει μία πόδια. Όλες έτεινε της γυναίκας, θα την εντούμε, γιατί κανεί. Και επίσης έχει και μία εξασφαλισμένη θέση στη Λάτσα στο και του Ανδρέ με αυτή την πόδια. Φέτος είμαστε και οργανωμένοι. Τα κομμάτια είναι κομμένα και θα μοιραστούν σε εσάς. Όποιος κερδίσει το φλουρί θα κερδίσει 150 ευρώ στο στέκι του Ανδρέα με την υποχρέωση να κάνει κατανάλωση πάνω από 300. Και θα πλύνει και τα φέτα με την ποδιά μετά. Όποιος κερδίσει από το προσωπικό θα έχει 3 μέρες άδεια, πλύνει του κυρίου Πλυζότη που δεν χρειάζεται. Έχουμε ετοιμάσει εδώ ένα κερασματάκι να περάσετε να σε ευχαριστείτε. Thank you.